Το λέω συχνά και το έχω ξαναπεί από παλιά και σε αναρτήσεις μου. Ναι. Το ζώο ποτέ δεν γίνεται άνθρωπος. Το ορυκτό ποτέ δεν γίνεται φυτό. Ο άνθρωπος ποτέ δεν γίνεται άγγελος. Και ο άγγελος, και ο άγγελος ποτέ... Δεν σε ακούμε στα μάτια, κάνει διακοπές ο άνθρωπος, ποτέ δεν γίνεται. Άγγελος και ο άγγελος ποτέ δεν γίνεται Θεός. Θέλω να καταλάβετε με αυτό ότι η συνείδηση είναι το μόνο που κινείται στις μορφές. Ο άνθρωπος όταν αλλάζει η συνείδησή του και θα λέγαμε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αγγελική κατάσταση, δεν θα είναι άνθρωπος που έγινε άγγελος. Το ζώο είναι πάντα ζώο. Δεν θα γίνει το ζώο άνθρωπος. Δεν θα γίνει το πρόβατο ποτέ λύκος. Η συνείδηση θα αλλάξει και θα μπει μέσα σε μια μορφή διαφορετική. Okay. Άρα, ναι, η συνείδηση με χολπίδα δηλαδή, το πνεύμα μας, το δικό μας τώρα τι παίρνει. Παίρνει τη μαθητεία του ανθρώπινου είδους. Δεν θα ανέβει σε επίπεδο. Η συνείδησή μας είναι αυτή που μπορεί, θα λέγαμε, και αρχίζει και παίρνει διάφορα παιχνίδια να παίξει ανάλογες μορφές. Ο άνθρωπος όμως ποτέ δεν γίνεται άγγελος. Ο άνθρωπος έχει τις επεκτάσεις του. Μερικές λοιπόν τις λέμε αγγελικές επειδή είναι ενεργειακές. Ναι. Αλλά τις άλλες κατώτερες μπάτσες λέμε ζώο επειδή είναι κατώτερες, ζώδεις. Ναι. Αλλά στην πραγματικότητα κάθε αιών με μία μορφή ποτέ δεν αλλάζει και πηγαίνει σε κάτι άλλο. Το μόνο που αλλάζει είναι η συνείδηση. Είναι η συνείδηση που πάει και περιέχεται σε ένα μεγάλο μπαλονάκι, σε ένα πιο μεγάλο μπαλόνι. Περνάει σε άλλο φορέα. Άρα δηλαδή δεν θα μεγαλώσει, δεν μιλάμε για την προσωπικότητά μου σίγουρα και για το αυτό που ξέρουμε, που είμαι εγώ. Και στην προσωπικότητά σου ακριβώς το ίδιο πράγμα γίνεται. Ναι, μιλάμε. Με τέτοια ταχύτητα που δεν το καταλαβαίνεις. Ναι. Γιατί ποτέ το παιδί δεν θα γίνει μεγάλος. Mm. Μιλάμε για τη συνείδησή μου. Ότι ο μεγάλος και το παιδί, mm-hmm. ο μεγάλος, ο γυραιός και κάθε φορά, κάθε διαφορετικός που είσαι είναι διαφορετική μορφή, σε ένα παράλληλο σύμπαν που η συνείδησή σου περνά από μέσα. Το παιδί, ο εαυτό σου δεν είναι το ίδιο, γι' αυτό και μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί του. Γιατί συνδέεσαι, αλλά δεν είναι το ίδιο. Έχει αλλάξει τελείως όλη η πραγματικότητα, όλη η μορφή, όλη η συνείδηση, όλα τα κύτταρα, όλοι οι κραδασμοί, τα πάντα έχουν αλλάξει. Έτσι, το παιδί είναι μια άλλη οντότητα. Είσαι μια άλλη οντότητα. Και ο χθεσινός εαυτό είναι μια άλλη οντότητα. Okay. Αυτή η συνείδησή μου, όταν μεγαλώσει, δεν θα μπορεί να γίνει η συνείδησή μου ένα νωτερόν. Ναι. Ναι, αλλά δεν θα ήσουν ποτέ ο Βασίλης. Όχι, ο Βασίλης... Είσαι μόνο τώρα. Είσαι έχει μόνο διάρκεια, τώρα. Έχει ο Βασίλης λήξη, είσαι έχει... μόνο τώρα. Η ανώτερη συνείδησή σου ποτέ δεν θα ήταν ο Βασίλης, γιατί ήταν πάντα άγγελος. Η κατώτερη ήταν πάντα ζώο. Ναι. Και η άλλη κατώτερη είναι πάντα αυτό που είναι. Τις εμπεριέχεις όλες μέσα σου, σαν συνείδηση. Ναι. Έτσι. Καταλάβατε, αυτό είναι λίγο κβαντική τώρα, φυσική που τα λέμε και παράλληλα σύμπαντα, αλλά okay. Δεν πειράζει, τα αναφέραμε και αυτό μια φορά, συγχρονιστικά αφού μου βγαίνει. Δεν πειράζει, καλά. Εντάξει, το ξέρω, η προσωπικότητά μου έχει ημερομηνία λήξης, το ξέρω. Η προσωπικότητά μου, αυτό, το γνωρίζω αυτό. Να το καταλάβεις, δεν είπα αυτό, αλλά okay. Όχι, το γνωρίζω ότι έχει ημερομηνία πάντα λήξης. Πάντα θα είστε κάτι. Είτε ψοφήσετε, είτε πεθάνετε, είτε αλλάξετε. Πάντα θα είστε κάτι. Πάντα θα είστε κάτι. Πάντα αιώνια θα είμαστε κάτι. Αυτό το κάτι που θα είμαστε θα είναι το εγώ. Το εγώ είμαι. Εγώ είμαι άγγελος. Εγώ είμαι ζώο. Εγώ είμαι μπότσαλο. Εγώ είμαι. Πάντα θα είστε κάτι. Απλώς κάθε φορά που περνάμε από αυτή την εγωική, θα λέγαμε, κατάσταση που λέγεται ψυχή την ανθρώπινη, τι κάνουμε. Μπορούμε και διατηρούμε μέσα μια συνοχή των σχέσεων. Και λέμε η ιστορία μου, οι ζωές μου, η μνήμη μου. Okay. Αυτό είναι το ωραίο του ανθρώπινου όντως, ότι διατηρεί ένα εγώ, διατηρεί μια απόσταση, διατηρεί μια σχέση ανάμεσα στις ζωές του, διατηρεί μια συνέχιση, φαινομενική βέβαια, αλλά διατηρεί μια συνέχιση, που άλλα όντα είτε από κάτω είτε από πάνω αρχίζουν και τη χάνουν. Γι' αυτό είναι το ωραίο να είσαι άνθρωπος, γιατί η ατομικότητά σου την εκπέμπεις σε εισαγωγικά σαν εξέλιξη μέσα από την αυτοσυνείδηση που διατηρείς. Okay. Πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά ήρθε η ώρα των διαφημίσεων.